Ο λόγος φυσικά για τον Παύλο Δερμιτζάκη, πρώην προπονητής του Δικεφάλου, πρώην ποδοσφαιριστής, πλέον τεχνικός της Βασίλισσας του Βορρά. Καλησπέρα κύριε Δερμιτζάκη. Καλησπέρα coach. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές της πολύ ωραία εκπομπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό έχει σημασία. Και η ομάδα είναι καλά, αν και νομίζω ο coach είναι πολύ νωρίς σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα να μιλάμε για οτιδήποτε, αλλά αν μη τι άλλο, η αρχή είναι τιμή του παντός, λένε. Δεν ξέρω αν συμμερίζεις την άποψη αυτή. Αλήθεια είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά θεωρώ ότι έχουν μπει εδώ και καιρό οι βάσεις, εδώ και μερικά χρόνια. Και τις βάσεις μιλάω ότι το οριοθετούν η διοίκηση και όπως αναφέρατε και πριν, με κορυφή της πυραμίδας την οικογένεια Μπίκα, όπου έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξη και εξέλιξη αυτής της ομάδος που όλοι εμείς που υπηρετούμε αυτήν προσπαθούμε με πολλή δουλειά που βασίζεται στην τεχνογνωσία αλλά και με αγάπη για όλα αυτά που εισπράττουμε από την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, που είναι να διεκδικούμε την άνοδο, δηλαδή η ομάδα να πάει εκεί που πραγματικά ανήκει, που έχει δείξει το παρελθόν της αλλά το υγιής μέλλον που έχει, το υγιής παρόν που έχει αλλά και το μέλλον που θα δείξει τα επόμενα χρόνια, που αυτό είναι δεδομένο, αλλά όπως είναι και πράγματα ανάπτυξη ακαδημιών για να μπορούμε να βγάλουμε παιδιά από τα σπλάχνα μας, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά θα έλεγα η καθημερινότητά μας να είναι γεμάτη και δημιουργική. Και σε δύσκολες συνθήκες, coach, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και όλες και το πρωτάθλημα της Super League 2 φέτος, είναι πολύ ιδιαίτερες και πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Όχι μόνο για εσάς, αλλά για όλες τις ομάδες και ειδικά για αυτές που κυνηγούν την άνοδο. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Καταρχάς έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα βαθμό δυσκολίας ό,τι έχει να κάνει με τις ομάδες οι οποίες ήρθαν από την Football League. Όπως γνωρίζετε, πέρσι έγινε ένα πρωτάθλημα fast track, δηλαδή μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια, που είναι λογικό να υπάρχει μια σειρά τώρα, μια συνέχεια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή και ιδιαίτερα προσοχή από τα τεχνικά team το πώς θα διαχειριστούν όλα αυτά τα παιδιά. Αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε, ότι γίνεται ένα πρωτάθλημα, έγινε μια αναδριάθρωση την Λίγκα 2 σε δύο ομίλους των 17 και 17 ομάδων, άρα καταλαβαίνετε 34 ομάδες, για να διεκδικήσουν τι, να δώσουν έναν μεγάλο αγώνα και να διεκδικήσουν στην ουσία μια θέση στη Super League. Αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι παράλογο, αλλά θα έλεγα ότι για μένα που είμαι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, το παράλογο έχει γίνει φυσιολογικό. Και το παράλογο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και το γεγονός ότι είναι μια λίγα, δηλαδή γελάνε μαζί μας νομίζω στο εξωτερικό, που ξεκινάει το Νοέμβριο. Ναι, να ήταν μόνο για αυτό που γελάνε. Καλά, ναι, εντάξει, γι' αυτό. Θα έλεγα ότι γελάνε για πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και φυσικά μιλάω ότι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Ναι, και πέρσι, ξέρετε, το πρωτάθλημα της Football League που ήταν η ομάδα μου, η Βέρεια, τον Νοέμβριο θα ξεκινούσαμε πάλι, άσχετα αν μετά έγινε το lockdown και ξεκινήσαμε το Μάρτιο, αλλά πάλι Νοέμβριο θα ξεκινούσαμε. Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται κάτι το οποίο δεν είναι φυσιολογικό ή τουλάχιστον δεν είναι τη σωστή κατεύθυνση για να μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε ένα ποδόσφαιρο αντάξιο σε αυτό το οποίο θέλουμε όλοι κάποια στιγμή να δημιουργήσουμε και να φτάσουμε κάπου. Πάντως τουλάχιστον coach εσείς νομίζω είστε από τους τυχερούς που η ομάδα σας δεν είχε να μπλέξει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, με δικαστήρια, να αλλάζουν αποφάσεις, να τρέχουν για μεταγραφές, να τσακυρώνουν τις μεταγραφές. Η Δόξα, για παράδειγμα, την πλήρωσε άσχημα. Ο συνάδελφός σας στην Καβάλα έπαιζε με παλαιστές και αθλητές του Στίβου και μαθητές για να. Δηλαδή πράγματα που ξεπερνούν την λογική. Αλλά εγώ θα πω ότι στο δικό μου το μυαλό, φαντάζομαι και στον Νίκο, όταν μιλούσαμε για σκληρό πρωτάθλημα. Είχα στο μυαλό μου εγώ σίγουρα την Championship της Αγγλίας, αλλά ακόμα και εκεί ανεβαίνουν δύο απευθείας
που είναι και το δίκαιο, και άλλες τέσσερις ομάδες θα παλέψουν σε πολύ έτσι προηγμένα play-off στο Wembley για να πάρουν άλλη μια θέση. Το να μην ανεβαίνει καμία ομάδα απευθείας, ούτε καν ο πρωταθλητής μετά από ένα μαραθώνιο 32 αγωνιστικών, νομίζω είναι πρωτόγνωρο ακόμα και τα δικά μας δεδομένα. Ναι, είναι παράλογο, δεν στέκει πουθενά, και δυστυχώς εδώ φαίνεται ότι αυτοί που ελέγχουν τις τύχες του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου μας δηλαδή, κάποια, μπορεί να πούμε εύκολα ότι είναι άσχετοι, αλλά θεωρώ ότι φεύγει από την ασχετοσύνη. Εγώ θα πω, θα συμφωνήσω. Είναι και επικίνδυνοι. Είναι και επικίνδυνοι απέναντι στο ποδόσφαιρο, απέναντι σε αυτό το οποίο υπηρετούν. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι έγινε μια αναδιάρθρωση με κάποια κριτήρια. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα κριτήρια δεν τα έχουν αξιολογήσει ακόμα. Άρα μπήκαν όλες οι ομάδες σε μια διαδικασία, σε ένα πρωτάθλημα που ακόμα δεν έχουν ελεγχτεί όλα τα κριτήρια. Και πότε θα ελεγχτούν και πότε θα βγουν οι αποφάσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή την προχειρότητα. Και φτάνουμε στο τελικό στάδιο το να είμαστε πραγματικά 34 ομάδες, να κάνουμε 32 αγωνιστικές, δηλαδή μια ομάδα να μέσα από 32 παιχνίδια να μπορέσει δηλαδή να διεκδικήσει κάτι και στο τέλος να μην πάρει αυτό που της αναλογεί. Πάντως νομίζω, όπου το πείτε αυτό, θεωρώ ότι δεν υπάρχει δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Ή όπως επίσης, αν ρωτήσετε σε μια προηγμένη χώρα, ότι μια ομάδα πήρε ένα πρωτάθλημα σε μια κατηγορία και στην ίδια κατηγορία μια άλλη αντίστοιχη ομάδα έπεσε κατηγορία, αλλά την επόμενη χρονιά παίζαν στην ίδια. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να σας δώσει κανένας απάντηση. Και όμως συμβαίνει στη χώρα μας. Πάντως νομίζω, Νίκο, ότι εδώ ο κύριος Μπίγας είχε πει στην εκπομπή ότι έπρεπε ακόμα και ομάδες που δεν έχουν τα κριτήρια, ακόμα και αν ήμασταν εμείς, να μην συμμετέχουμε και έτσι, να τελειώνουν ιστορία, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν ούτε τα κριτήρια ούτε οι προθεσμίες. Κάπου άκουσα ότι είπε ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Αυγενάκης, ότι εγώ σας έδωσα τη δυνατότητα να φτιάξει το ποδόσφαιρο με τα κριτήρια αυτά, τα οποία όρισα, τα οποία για μένα είναι ολόσωστα. Δυστυχώς όμως επιλέξατε να ανοίξετε τις πόρτες και να μπουν όλοι. Έτσι φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι ναι. Δημιουργηθήκαν τα κριτήρια, σωστά δημιουργηθήκαν, γιατί μιλάμε για την δεύτερη τάξη κατηγορία της χώρας μας, που τι πρέπει να έχει, τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια χαρακτηριστικά με τη Super League. Πολύ σωστό. Δεν μπορεί να είναι τα ίδια χαρακτηριστικά όταν μιλάμε για δύο ομίλους των 34 ομάδων. Για μένα είναι αμαρτία, coach, διότι πέρυσι το πρωτάθλημα το βλέπατε κι εσείς, τη Super League δεν ήταν νομίζω το καλύτερο της τελευταίας δεκαετίας. Ήταν τόσο ανταγωνιστικό, με καλό ποδόσφαιρο, με αγωνία μέχρι το τέλος για το ποιος θα ανέβει. Και μέσα σε λίγους μήνες όλο αυτό γκρεμίστηκε. Γιατί είχαμε ανάγκη ένα πρωτάθλημα όπως το περσινό Super League 2, που την υποτιμούμε δυστυχώς και τα φώτα πέφτουν στην πρώτη κατηγορία. Κακά τα ψέματα, αλλά είναι μια δεξαμενή, αν την αξιοποιήσουμε σωστά, του Super League 2 και για Έλληνες ποδοσφαιριστές. Κακά τα ψέματα. Δυστυχώς, οτιδήποτε καλό γίνεται, εμείς έχουμε την τάση να το χαλάμε. Και πραγματικά, αυτές οι κατηγορίες, αυτόν τον ρόλο έχουν, το να είναι μια δεξαμενή. Μην ξεχνάτε ότι παραδοσιακά όλες οι ομάδες, οι μεγάλες ομάδες, όλη η Super League δηλαδή στη χώρα μας, κάποτε είχε να κάνει με Ελληνόπουλα και είχε να κάνει με παιδιά τα οποία αντλούσε από αυτές τις κατηγορίες. Και σας ρωτάω τώρα, εσείς που είστε σχετικός και παρακολουθείτε, πείτε μου τις μετακινήσεις τις οποίες έγιναν από τη Λίγκα 2 στη Σούπερ Λίγκα πέρσι. Ελάχιστες. Θα κάνετε ώρα να σκεφτείτε. Ελάχιστες, ναι. Δηλαδή, μπράδυ. Και να καταλήξω ότι το 2004 αυτά τα παιδιά τα οποία πήραν το ευρωπαϊκό, από ποιες ομάδες πήγαν εκεί που πήγανε. Από πού ξεκινήσανε. Αυτό μόνο δυστυχώς πρέπει να μας προβληματίσει. Αλλά δυστυχώς δεν υδρώνει αυτή. Και αυτό είναι που με λυπεί εμένα προσωπικά. Γιατί είμαι από 17 χρονών επαγγελματίας σε αυτό που κάνω, τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν προπονητής. Και αντί να βλέπω πραγματικά να κάνουμε βήματα μπρος, δυστυχώς κάνουμε βήματα πίσω. Κάτι το οποίο φαίνεται σήμερα, αλλά θα φανεί πολύ περισσότερο στο μέλλον.
και σε συλλογικό και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Ξαναγυρνώντας coach στο ποδόσφαιρο, όταν κάνατε τους υπολογισμούς σας με την κλήρωση, τη δεύτερη κλήρωση, γιατί είχαμε και αυτό να γίνουν και δύο κλήρωσεις. Ναι. Άλλο μαγικό και αυτό. Εμείς πήγαμε. Σάββατο λοιπόν. Πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλων Λάρισσας και πέσαμε φιλικό αντί για πρωτάθλημα. Και γύρισατε πίσω. Κάνατε την πόρτα σας μια χαρά. Παίξαμε τουλάχιστον φιλικό. Εντάξει, αφού παίξετε κιόλας. Είστε μάλλον εντός προγράμματος αυτές οι τέσσερις νίκες, δύο ισοπαλίες, ή θέλατε κάτι παραπάνω για το ξεκίνημα? Όχι, ο στόχος της ομάδος γενικά είναι να είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών, δηλαδή θεωρώ ότι είμαστε γύρω στις πέντε ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την άνοδο, την πρώτη θέση θα πω. Στήσαμε μια ομάδα για αυτόν τον στόχο και είμαστε μες στο πλάνο μας. Πιστεύω ότι αυτές τις έξι πρώτες αγωνιστικές έχουμε πάρει αυτό που μας αναλογεί και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για μας. Γιατί βλέπω ότι η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι πραγματικά βρίσκει το ρυθμό της και προσπαθούμε και συνδυάζουμε καλή αγωνιστική εικόνα και αποτέλεσμα. Θέλω να κάνω εγώ μια ερώτηση, αν μου επιτρέπει ο Στέργιος. Πόσο ιδιαίτερο είναι για έναν προπονητή σε ένα παιχνίδι να βλέπει στον αντίπαλο πάγκο έναν άνθρωπο που τον είχε παίχτη και τώρα τον έχει αντίπαλο και τον έχει και σε μια καινούργια θέση? Δεν μπορούσε, τότε δεν το σκεφτόταν ότι θα φτάσουμε σημείο να γίνει προπονητής και να τον έχω αντίπαλο. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι. Για τον Κασέα. Ναι. Και το Σνάουτσερ θα αναφέρω. Και το Σνάουτσερ, βεβαίως. Ναι. Και το Σνάουτσερ, έτσι ακριβώς. Αυτό το συζητήσαμε και στα δύο φιλικά τα οποία κάναμε το καλοκαίρι. Εγώ χαίρομαι πραγματικά γιατί είναι σημαντικό παιδιά, νέα παιδιά και ιδιαίτερα παιδιά τα οποία έχουν παίξει σε καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, πραγματικά να ασχολούνται με την προπονητική. Γιατί είναι ένα πλεονέκτημα και θα έλεγα ότι ήταν κάτι έτσι σημαντικό και ιδιαίτερο. Και αυτό που τους έτσι ρωτάω όλους είναι ότι κατά πόσο είχε αλλάξει ο τρόπος σκέψης όταν παίζανε ποδό, όταν ήταν ποδοσφαιριστής, φορούσαν το σορτσάκι, από τώρα που ας πούμε έχουν τη θέση του προπονητή. Και πραγματικά διαπιστώνουμε ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Εσύ, ένας προπονητής μπορεί να διακρίνει σε έναν παίχτη ότι έχει τα φόντα, την ικανότητα δηλαδή να ακολουθήσει αυτό το δρόμο στην καριέρα του προπονητή? Όχι μόνο συγκεκριμένα το βλέπατε εσείς τότε, ας πούμε, τον Γκαρσία, τον Σνάουτσερ, γενικά αν μπορεί να το διακρίνει ένας προπονητής αυτό σε έναν παίχτη. Ναι, θεωρώ ότι εγώ προσωπικά ναι, μπορώ να καταλάβω άσχετα αν ένα παιδί μπει σε αυτή τη διαδικασία, αλλά μπορώ να καταλάβω τα χαρακτηριστικά, να έχει ένας ποδοσφαιριστής τα χαρακτηριστικά για να γίνει ηγέτης μετά, για να ασχοληθεί με την προπονητική, δηλαδή να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα, δηλαδή για να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Κόστη της ομάδας ασφαλώς του ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού, αν και είναι λίγο παράδοξο να είναι Ολυμπιακός στον Βορρά, δεν πειράζει, έπρεπε να γίνει και αυτό. Βάση κλήρωσης της ομάδας της βοηθάει και τα νέα παιδιά, το πρωτάθλημα του βοηθάει? Βεβαίως. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι είναι σημαντικό σε αυτές τις κατηγορίες να είναι και μεγάλα ονόματα, να είναι μεγάλες ομάδες όπου σε αυτές τα ρόστερ είναι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που αύριο πολλά παιδιά από αυτά θα μας ευχάριστα θα μας εκπλήξουν. Ναι, δίνει μια δυναμική, γιατί βλέπουμε ότι και αυτές οι ομάδες πάνε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι. Χωρίς φυσικά το μυαλό μας να πηγαίνει στο πονηρό, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να το, δεν σκέφτομαι πονηρά, σκέφτομαι φυσιολογικά ότι ναι, είναι ομάδες ανταγωνιστικές, είναι ομάδες που αποτελείται από πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Και θεωρώ ότι ναι, θα είναι ανεβάζει την αγωνιστικότητα του πρωταθλήματος. Ήταν αυτό που έλειπε, θεωρείτε, για παίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού να κάνουν το ενδιάμεσο βήμα πιο εύκολα από ότι την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα? Για πολλά παιδιά τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Εκεί δηλαδή που θα πηγαίνανε δανεικοί αριστερά και δεξιά, και προσέξτε το, να πηγαίνανε σε μια ομάδα όπως είναι η Βέρεια, θα ήταν καλά. Το να πηγαίνουν όμως ομάδες και πραγματικά μετά να βλέπουμε ότι να χάνουν το στόχο τους,
για διάφορους λόγους. Αυτό είναι το λυπηρό, δηλαδή μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όπου αυτά τα παιδιά τα έχουν σε μια γυάλα προστασία, είναι δύσκολο μετά η μετάβασή τους κάπου αλλού. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά που είναι λίγο ηλικιακά μεγαλύτερα, τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία αξιολόγησης. Όσο να κάνει όμως με τα πιο νέα παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί πραγματικά μεγαλώνουν σε πραγματικές συνθήκες. Δηλαδή φεύγουν από το να παίζω ηλικιακά με παιδιά της ηλικίας μου και πάω και ανταγωνίζομαι μεγαλύτερος, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Εκεί πραγματικά γίνομαι άντρας, εκεί πραγματικά κοντράρομαι και δείχνω τις πραγματικές μου δυνατότητες. Και από μένα σαν προπονητής γίνεται μια διαφορετική αξιολόγηση για αυτά τα παιδιά. Θα μπορούσε να γίνει ο Βιερίνια προπονητής, γιατί είναι η προηγούμενη ερώτηση του Νίκου και είναι φρέσκες οι δηλώσεις του Αντρέ ότι μπορεί να με δείτε σε λίγο καιρό σε άλλο πόστο. Είναι για πιο διοικητικό, Αντρέ. Ο Βιερίνια θεωρώ ότι μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός τεχνικός διευθυντής. Γιατί έχει τις δημόσιες σχέσεις, γιατί αυτό το παιδί έχει μια μεγάλη ιστορία πάνω στο ποδόσφαιρο. Έχει μεγάλη ατζέντα. Προέρχεται από μια μεγάλη σχολή και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήρεμος, είναι πράος και πραγματικά μπορεί να αξιολογεί πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Το είπε και ο ίδιος, έχω λέει τις νοημίες, θα δούμε, είπε προχθές. Και θεωρώ ότι είναι μια θέση η οποία του ταιριάζει απόλυτα, βάσει το background αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Λιγότερο και τα απαιτητική, τα οποία γενικά αυτή η θέση, λιγότερο απαιτητική από τη θέση του προπονητή ή κάθε μία έχει τις δυσκολίες της και το δικό της άγχος. Και κάθε θέση έχει τον βαθμό δυσκολίας, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, περισσότερο στο κόκκινο είναι ο προπονητής. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση από μένα, coach. Παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα, σημαντικό ευρωπαϊκό, διαφορά δυναμικότητας, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Τι περιμένετε? Πώς το προσεγγίζετε έτσι, σαν παρατηρητής εξωτερικός? Ναι, μπορώ να πω ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ, η απόδοση του ΠΑΟΚ, εμένα προσωπικά, σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου και σαν άνθρωπος ο οποίος είχα την τιμή να περάσω από αυτή την ομάδα, τόσο όσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν προπονητής, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στη Λεωφόρο, ήταν μια, θα έλεγα, καλή ομάδα με καλές εμφανίσεις και πραγματικά διεκδικούσε όλους τους στόχους. Και μιλάμε φυσικά για πρωτάθλημα, γιατί όλα τα άλλα τα διεκδικεί ακόμα. Αλλά θα έλεγα ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ο ΠΑΟΚ δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, δεν κερδίζει, δεν σκοράρει. Τη διακοπή, όπως το είπατε, και μετά. Μετά τη διακοπή, ναι, οφείλεται, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλοί παίχτες οι οποίοι είναι κουρασμένοι αλλά και κορεσμένοι. Πιστεύω ότι έχει κλείσει ένας κύκλος ποδοσφαιριστών που πετύχανε πολλά και σημαντικά πράγματα με τον ΠΑΟΚ και μπράβο τους, αλλά και πολλούς τραυματισμούς και ιδιαίτερα σημαντικοί παίχτες που απουσιάζουν μόνιμα. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει αυτή την εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα η οποία προβληματίζει. Προβληματίζει και ιδιαίτερα προβληματίζει τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που θέλουν η ομάδα αυτή να έχει υψηλούς στόχους. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το παιχνίδι σήμερα με τη Λίνκολν είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που γενικά ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, πιο σοβαρό, πιο πειθαρχημένο και παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Και θα είναι σημαντικό σήμερα ο ΠΑΟΚ να περάσει. Θα είναι σημαντικό για το πρεστής της ομάδος και των παιχτών, τα οικονομικά δεδομένα, τα μπόνους τα οποία θα εισπράξει σε δύσκολες εποχές. Και την ηρεμία του coach. Βελτίωση. Το ξέρετε, βεβαίως, έχει ηρεμία γύρω-γύρω. Ναι, θα φτάσω και εκεί. Θα πω ότι και η ευρωπαϊκή κατάταξη, δηλαδή η βελτίωση της θέσης στην Ευρώπη των ομάδων μας, και φυσικά θα είναι ένα παιχνίδι που θα είναι σανίδα σωτηρίας για την ομάδα, ώστε να βγάλει μια αντίδραση για τη συνέχεια. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως επίσης να κλείσω, βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο ΠΑΟ, είναι και Ολυμπιακό. Σωστό. Είναι σημαντικό να μπορέσει και ο Ολυμπιακός να περάσει στους 16 του Europa για τους λόγους αυτούς που είπαμε και το κυριότερο για τη βελτίωση της θέσης μας στην Ευρώπη. Όντως, γιατί θα θελήσει όλες τις ομάδες. Είμαστε,
είμαστε σε μια θέση η οποία δεν μας τιμάει σαν χώρα. Δεν μας τιμάει κανείς όμως coach, πέρα από τους εαυτούς μας, γενικότερα τις ομάδες. Συμφωνώ. Εμείς μόνοι μας βγάλαμε τα μάτια μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ίσως αυτή η βαθμολογία... Όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε είναι μέσα σε αυτό. Να, βέβαια, αλυσίδα είναι. Να απεικονίζει και την ποιότητα του ελληνικού πρωταθλήματος πλέον και την πτώση που υπάρχει αλήθεια τα τελευταία χρόνια. Η πορεία των ομάδων στην Ευρώπη. Κακά τα ψέματα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Το να σίγουρα το συζητάμε μόνο δεν είναι λύση. Εκεί θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη διαδικασία, να κάτσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι που ξέρετε και εσείς ότι δεν είναι τόσο εύκολο, είναι η αλήθεια, για να πάρθουν ριζικές αποφάσεις. Μακάρι να εγώ γίνει. Εγώ δεν θα έλεγα οι μεγάλοι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Γιατί σίγουρα οι μεγάλοι του ποδοσφαίρου είναι αυτοί που μπορούν εύκολα να χαράξουν έναν δρόμο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι να κάτσουν άνθρωποι που πραγματικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο από όλες τις θέσεις τις οποίες βρίσκονται σήμερα και πραγματικά να βγάλουν ένα πλάνο, μια φιλοσοφία, ώστε τα επόμενα χρόνια πραγματικά να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα δεν είναι αυτό που μας αναλογεί. Σαν χώρα και σαν άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι έχουμε κάνει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Όπως είναι ακόμα, το Euro το 4. Coach, ακόμα και όταν φορούσατε σορτσάκι και παίζατε, άλλοι συνάδελφοι από εμάς μεγαλύτεροι εκείνη την εποχή λέγανε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, κάτι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω είναι μια τέρμονη κουβέντα που την κάνουμε για να την κάνουμε. Επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα. Ναι, λυπάμαι πραγματικά γι' αυτό, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Βέβαια. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Coach, ένα σύντομο σχόλιο πριν κλείσουμε. Εντάξει, έχουν ξεφύγει λίγο, αλλά τελευταίο σύντομο σχόλιο και για τον Άρη, πώς τον βλέπεις. Με έναν Έλληνα προπονητή που ξέρεις και εσύ καλύτερα, νομίζω, από εμάς ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη υπομονή με τον Έλληνα προπονητή. Αλλά ο Άκης ο Μάτζιος το πηγαίνει καλά από πέρυσι. Πάρα κάποιες καμπανεβάσματα, κάποια προβλήματα. Αλήθεια είναι αυτό ότι με τον Έλληνα προπονητή δεν υπάρχει. δεν έχει. Θα έλεγα ότι. Δεν στηρίζεται πολύ, αλλά θεωρώ ότι ο Άκης ο Μάτζιος είναι ένας καλός προπονητής. Ο Άρης το στηρίζει και καλά κάνει. Ήδη είναι 2 χρόνια στην ομάδα και πραγματικά ο Άρης είναι μια ομάδα, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια ομάδα που έχει ταχύτητα, είναι γρήγορη. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και σίγουρα το πρωτάθλημα στη χώρα μας θέλει τον Άρη να διεκδικεί πράγματα και να είναι ψηλά στη βαθμολογία. Κάναμε νομίζω μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Εμείς σίγουρα τη χαρήκαμε. Ελπίζουμε να σας έχουμε πιο συχνά. Ναι, μακάρι να τα πούμε ξανά συνέχεια τη σεζόν. Να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Έτσι, με υγεία. Υγεία και προσοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία. Έτσι. Πολύ πάνω απ' όλα υγεία, coach. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.